Εδώ είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Μία ακόμη εκπομπή. Τελειώνει και ο Δεκέμβρη σιγά σιγά. Πάμε εορταστικά και... Τι είναι αυτό? Εγώ. Ε, ε, ε... Τι είναι αυτό? Από <στοκληρό> προέκυψε αυτό? <συντ'> ε σκουφιά. Ρε εσύ. Αγγελμασιλιάτικα. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο YouTube ε ε έχει το χεράκι το πάνω, το χεράκι ναι. το κάτω. Έχει άλλα. Ε, θα έπρεπε να έχει. Ε χειρονομίες εννοώ. Έχει. Στο chat όσοι το βλέπετε live μπορείτε να βάλετε τώρα ε, από εκεί νομίζω. Ρε φίλε, είναι. θα μα πάρουν στο ψηλό, ρε φίλε. Ε, ε, ε Κάτσε, θα βάλω ένα άλογο. Okay, για ναι, να, να, μην μα χωρίζουμε. Μας... δεν μπορώ τα κόκκινα, αφού με ξέρει τώρα. Δεν μπορώ. Ναι, το Σαουθάμπτο καλύτερο είναι. Ναι, λοιπόν, ναι. Μπλουζάκι Σαουθάμπτο γιατί είναι Άγιοι ρε φίλε. Δεν είχα άγιο Βασίλη. Σω... Και είσαι Βασίλη και, ναι, και, και φορά του Άγιου. Είμαι Βασίλη και φορά του Άγιου. Αυτού του συνειρμού μόνο Δηλαδή, μόνο μπιλάρα. Άγιος Βασίλη. Βάλε όμω τώρα το ξέρει να βάλει. λεπτό, νομίζω ότι αυτό. Κάμερα σε μένα. Ναι, κάμερα σε μένα, <laughs> παιδιά. Αυτό εδώ. <laughs> Αμά. Αυτό εδώ λοιπόν. Τώρα δεν θα μα πάρουμε τι ντομάτε. Θα <laughs> μα πάρουν με τα λεμόνια. <laughs> ναι. ναι. Το έφερα κατευθείαν από το Άμστερνταμ. Έτσι, πράγμα. με πονπόν εδώ, όπω τα λένε αυτά, με φούντα εδώ, καλά φούντα. ναι, εντάξει. προχώρα. Έχει το σκουφί. Λοιπόν, δεν λέει ΑΕΚ, μην παρεξηγηθούμε, λέει Άμστερνταμ. Κιτρινό μαύρο Άμστερνταμ. Ωραίο. Πάρα Ο τύπος πολύ καλό. Ξεπούλησε. Ε βέβαια. δεν έχω να πω τίποτα. Πώς... Ξαφνικά εκεί που ήμασταν στην πλατεία Ντάμ, βλέπω χιλιάδε αγγλίδε και είχε τέτοια σκουφιά. <laughs> Λέω ρε παιδιά, τι παίχτηκε. Δεν φοράγαν τη ΣΑΕΚ καπελάκια, φοράγαν αυτό. Λοιπόν, χωρί πλάκα ξεπούλησε και πολύ οικονομικά σε ένα τουριστικό. Φοβερό καπελάκι, πραγματικό ενθύμιο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, να φάλω τώρα το κόκκινο να αφήσω. Τη ΣΑΕΚ θα ρε είναι γούνινο αυτό. Έλα, να το κάνουμε, να το κάνουμε ασκεπής. Ε, α και πει, δεν Πάμε. ξέρω. Πάμε, α Τα κάλαντα που είναι τα τρίγωνα. Ε, τώρα τρίγωνα, κάλαντα αυτά. Mm. Με, τα, 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 δεν μου είπε να, να, φέρω τη μελλοντικά. Oh. μελλοντικά μικρό. Oh, έβγαζα oh, καλό μερο κάμω. Του ήμουν καλό στη μελλοντικά και μου δίνα παραπάνω χαρτιλίκι. Εγώ έβγαζα χαρτιλίκι μόνο γιατί πήγαινε στι θείε. Είναι το καλύτερο. Στάνταρ. Στι θείε κοινωνά. Στι θείε μου. Θείε κοινωνά. Λοιπόν, όχι ρε, εδώ με τα σκουφιά την Με τα σκουφιά. Έτσι κι να ξέρετε, είναι η τελευταία εκπομπή του 2023. Η επόμενη ε, είναι στι 8 <Σχει> του Γενάρη. Σωστό. Γιατί και να θέλαμε, ρε παιδιά, τώρα ε, συγγνώμη. Ναι. Ε, Ανήμερα. Αθέστε, ναι. Ανήμερα είναι τα Χριστούγεννα, 25. Να είναι Ανήμερα δευτέρα. πρωτοχρονιά. Ανήμερα πρωτοχρονιά. Λοιπόν, δεν έχει και Super League. Θα παίζουν μόνο οι Εγγλέζοι, του οποίου. Ε, αφήστε να κρατήσουμε και κάτι για τον Bet Sellers μέσα. Το ψωμάκι μα, ρε παιδιά. Το ψωμάκι μα είναι Εγγλέζοι. Όποιο θέλει να ακούσει για του Εγγλέζου να μάθει διάφορα από εδώ και από εκεί, κόλπα, boxing day κλπ. Τα γνωστά. Best Sellers. Bet -sellers, θέλει -sellers. Εύκολο. Λοιπόν, δεν έχει και κάτι άλλο, οπότε δεν έχει νόημα να κάναμε και εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα 8 Γενάρη. Super. Μετά τα φώτα θα έχουμε επιστρέψει όλοι. Αυτό. Εδώ θα είμαστε, φάτε, πιείτε, διασκεδάστε. Λοιπόν, οπότε. Με, με δύο κουβέντε. Πώ πέρασε το Άμστερνταμ. Ωραία. Εντάξει, Εντάξει. το Άμστερνταμ γενικώ είναι ορα... πολύ ωραία για να περνά ωραία. Ναι, οκ. Okay. Ε, το προσφέρει αυτό το Άμστερνταμ. Είναι κάποιε κάποια τη Ευρώπη που. ρε παιδί μου, σου προσφέρει το αρχοντικό, α πούμε, η Βιέννη. Mm. Λέω τώρα mm, μια τυχαία mm, πρωτεύουσα. Mm, mm, mm. Σου προσφέρει το. Ποιο να σου πω τώρα, Διάφορε, η κάθε πρωτεύουσα έχει τα. Έχει το Λονδίνο, α ναι. πούμε, έχει αυτό το. Αλλά. Tea time. Ναι, το Άμστερνταμ, όπω και νομίζω και το Βερολίνο, α πούμε. Mm -hmm. ή αν θε λίγο και η Βαρκελόνη, ίσω. Ναι. έχουν αυτό για την νεολαία, για να περάσει καλά, να διασκεδάσει, mm. να είσαι λίγο έξω καρδιά, ρε παιδί μου, να βολτάρει. Να, να περάσει όμορφα. Πιο χαλαρά από τι υπόλοιπε. Χαλαρά. Χαλαρά, ναι. Χαλαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Okay. Ε, ωραία ήταν να παίρνα οικιάκι θα ήταν ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Εντάξει, αλλά ωραία, περάσαμε και στη Γερμανία, γιατί ήμουν και στη Γερμανία. Σωστό. Πήγα σε ένα φοβερό εμπορικό στο Ομπερχάουζεν. Okay. Στο τσέντρο. Ναι. Από τα μεγαλύτερα τη Ευρώπη. Ούτε Τι το ήξερα. Χάο, ατελείωτο. Ναι, ψώνισε και τη Ντόρκ μου το τελευταίο μπουφανάκι. Oh. Και τρινομαύρο με κοιτάγανε στου αξίδες ναι, και μου λένε, έβγαλε ε, ένα καινούριο μπουφάν. Άσε, Λέω, είναι... Άσερε, πονηρίδη. Πονηρίδη. Λοιπόν, αυτά ωραία στο Άμστερνταμ. Να το ξανακάνουμε ζωή να έχουμε. Ε, πάμε στα δικά μα, διότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Καταρχά, Δύο λεπτά κυριολεκτικά, δύο λεπτά έτσι. πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί είναι μεσημεριανό το γύρισμα. Εσεί μα βλέπετε στι 8, αλλά το γύρισμα είναι mm -hmm. Έγινε η κλήρωση του Ολυμπιακού, έπεσε με τη Φερεντσβάρο. Την Ουγγρική. Επί του πιεστηρίου για μα. Ναι, κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, έτσι. Η Κωνσταντίνα ε... εδώ, η σκηνοθέτη δάμα, μα το φώναξε. Ναι, λοιπόν, καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό, αρκεί να είναι και ο Ολυμπιακό καλά. Mm. Μη δούμε τον Ολυμπιακό τη Φράιμπουργκ. Uh, έτσι. έτσι. Να δούμε τον Ολυμπιακό με τη Γουέσκα αυτό τον Ολυμπιακό. Άμα είναι καλά ο Ολυμπιακό, έτσι καλώ φλεβάρει τα μάτσα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Έχουμε τύπος... 60-70 μέρε μέχρι τα παιχνίδια. Έχει πάρα πολύ. Ναι, θα γίνουν και μεταγραφέ κλπ. Ωραία η Βουδαπέστη, ωραία, ωραία, εκδρομή. Ωραία εκδρομή. Γενικώ βατό αντίπαλο θεωρώ για τον Ολυμπιακό. Μπορεί άνετα να ακολουθήσει το δρόμο του ΠΑΟΚ και να του βρούμε και του δύο στο Στους Μάρτιο. Στου 16, βέβαια. Έτσι. Ε, από εκεί και πέρα, το προ... ώρε νωρίτερα, το πρωί τη Δευτέρα, το μεσημέρι νωρί-νωρί, ναι. Έγινε και η κλήρωση του Τσάμπελ Λίγκα. Πάμε σε αυτά για να τα αφήσουμε στην άκρη και μετά να πάμε στα δικά μα. Mm -hmm. ε, τα mm -hmm. ζευγάρια, να τα πούμε έτσι εντάχει, άντιχων, θα τα ξέρετε, αλλά τέλο πάντων. Πόρτο Άρσεναλ. Εδώ βλέπετε αποδόσει πρόκριση. Ναι, να βάλουμε εσείς. και την κάρτα μα. Mm -hmm. Λοιπόν, βλέπετε και τι αποδόσει τι πρώτε πρώτε τη πρόκριση. Πόρτο Άρσεναλ με καθαρό φαβόρη την Άρσεναλ. Πολύ καυτό φαβόρη. Mm -hmm. Νάπολη-Μπαρσελώνα με φαβόρη την Μπάρτσα. Παρί Ρεάλ Σοσιεδά με φαβορή την mm -hmm. Παρί. Βεβαίω. Ιντερ Ατλέτικο ενδεχομένω αυτό λένε και από εδώ στο πιο αμφίρωπο από τα 8. Έτσι. Ένα 85 πάντω φαβορεί uh, η Ιντερ. Αϊτχόφεν Ντόρκμουντ στο 1,55 η Ντόρκμουντ φαβορεί. Οκ. Okay. Λάτσιο Μπάγεν, τεράστιο φοβορή Μπάγεν στο 1.10. 10 Και αν αυτό είναι τεράστιο φοβορή, η ναι. είναι καραφαβόρα. Το Πενχάγη City 1.02 2 η πρόκριση. Ξαναλέμε, αυτά δεν είναι των πρώτων αγωνών. Όχι. Το λέμε και στο πινακάκι, είναι αποδόσεις πρόκρισης. Ποιο θα περάσει. Και η Ρεάλ στο 1.20 20 Ρεάλ. Βεβαίω μέχρι τότε μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε μεταγραφέ, θα έχουμε διάφορα. Για να σα πω ένα παράδειγμα. Σήμερα είχαμε τρίτη ρήξη χιαστούς στη Ρεάλ με τον Αλάμπα. Άση. Μετά τον Μιλιτάο και μετά τον Κουρτουά. Τρίτο παίκτη τη Ρεάλ Μαδρίτη, ο Αλάμπα, και θα χάσει και το γύρο με την πρόσφυγη. Δύο τρίτα. Ναι, θα χάσει και το γύρο δυστυχώ. Αυτά ναι. είναι στεναχώρια. Πάντα εγώ στεναχωριέμαι για τι εθνικέ. Λοιπόν, οπότε. Μην βιάσετε να παίξετε κάτι από τώρα. Υπάρχει πολύ μέλλον. Mm -hmm. Μετά τι μεταγραφέ, αν θέλετε, κάντε το. Σωστό. Αν με ρωτά την άποψή μου έτσι α, πολύ γρήγορα. Ένα που σου τραβάει την προσοχή. Ναι, μου τραβάει κόντρα τη Okay. Δεν μου αρέσει καθόλου η φετινή Ντόρκμουτ. Δεν μου αρέσει ούτε προχτέ με την Augsburg. Θεωρώ ότι η παραφύση βγήκε πρώτη στον ομιλό τη. Και θεωρώ ότι η Ατχόφεν μπορεί να την παίξει στα ίσα και παλικαρίστια που λέμε. Συμφωνώ. Εμένα α πούμε μου αρέσει αρκετά παρότι ξέρουμε πω είναι. Η Άρσεννα, η λοιπόν, επειδή θα έχει πάρα πολλά καρπούζια για κάτι από την ίδια μα χάλη. Ναι. Μου αρέσει η κόντρα της τη αλλά Αυτά είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε δύο μήνες ναι, πριν okay. τα παιχνίδια. Αυτά με το Champions League έτσι εντάχει που έγινε η κλήρωση και για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Πάμε στα πρωταθλήματα τώρα, τα οποία ε, μεσοδόματα έχουν εμβόλυμε τα περισσότερα γιατί σιγά σιγά σταματάνε. Α πούμε θα παίξει η Γερμανία έτσι. τώρα και μετά θα την ξαναδούμε 13 Γενάρη. Α, να πάμε πρώτα στα δικά μα ή στα εγγλέζικα. Θέλω να κάνω λίγο. Να τα συνδέσω. Πάμε, για αυτό πάμε ρωτά. πάλι να τα συνδέσω. Οκ, η ώρα θα. Πάμε δε... στα αγγλικά. Πάμε στα αγγλικά και λοιπόν. μετά τελειώνουμε με τη στοίχημα τη Super League. Να δούμε μια κάρτα. Ναι, έτσι θα κλείσουμε με τη στοίχημα Super League. Να δούμε μια κάρτα α, με τα μακροχρόνια τη Premier League. Σωστά. Έτσι. Α, βλέπετε ότι η City παραμένει πρώτο φαβορή στο 2 Παρότι. Είναι πέντε βαθμού πίσω από την Arsenal αυτή τη στιγμή. Η Arsenal δεύτερο στο 3,5. Η Liverpool τρίτη στο 4. Και η Aston Villa τέταρτο στο 15. Προσέξτε τώρα. Δείτε μια βαθμολογία. Αυτό. Ε, αυτή τη στιγμή είναι όλε μαζί με τη City λίγο πιο πίσω και mm -hmm. μάλιστα η City δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο διότι παίζει Ακριβώς. Α, το Παγκόσμιο Συλλόγον. Mm -hmm. Ωραία. Το εξαναβολή μάθημα θα το παίξει άλλη στιγμή. Που σημαίνει τι, ότι επειδή το Σάββατο έχει Λίβερπουλ Arsenal, <laughs> προσέξτε, Λίβερπουλ Arsenal, και αυτή τη στιγμή έχουμε 39 την Arsenal, 38 τη Liverpool Και 38 τη Βίλα. Και 38 την Αστωνβίλα, δεν αποκλείεται την Κυριακή, την άλλη, το βράδυ, να έχουμε πρωτοπόρο την Αστον Villa. Μια Αστον Villa που πάει τρένο. Μια ισοπαλία να φέρουν Λίverpool, uh, Arsenal, όπω είναι προ χτε, Λίβερπουλ United. Mm -hmm. Θα έχουμε πρώτη την Αστον Villa, η οποία παίζει πολύ εύκολο μάτ εντό με τη Sheffield United. Ναι, 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 με την ουραγό. Ναι, και θυμίζουμε United. ότι εντό έχει 15 στα 15. Έτσι, έτσι. έτσι. Η Αστον Villa έχει, να, έχει ξεχάσει να χάνει ούτε καν ισοπαλία. Ναι. Με αυτό λοιπόν το μαλλιοκούβαρο τριών ή τεσσάρων ομάδων στην Premier League. Οι αποδόσει είναι αυτέ και με την Άστον Βίλα στο 15. Σας ε... Σα πηγαίνω τρει εβδομάδε πίσω που λέγαμε για το εφτάρι τότε ε, του, α, του α, αυτό το σύνερμο ήθελα α, να Α, κάνω. Μπράβο. Δύο εβδομάδε πίσω ήταν οι τρει. Τρει, τρει. Τρει εβδομάδε πίσω, τότε ο Πάοκ ήταν στο 8. Στο 8. Και λέγαμε ότι παιδιά, αν αξίζει κάποιο, είναι ο Πάοκ. Όχι, προσέξτε, για να το διευκρινίσουμε. Δεν λέμε ότι η Άστον Μίλα θα πάρει την Premier League. Που Όχι. μπορεί να την πάρει, έτσι το πήρε η Λέστερ το 2016. Ούτε λέμε ότι ο Πάοκ θα πάρει τη Super League. Που μπορεί να την πάρει επίση. Λέμε ότι βάσει όσων μα έχουν δείξει mm -hmm. αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν είμαστε μάντη, μπορεί το Γενάρη ο Πάοκ να κάνει πέντε μεταγραφέ ακόμα. Το μπορεί να κάνει και αποδόσεων. Ναι, να, να πάρει επίση πέντε μεταγραφέ και να αλλάξουν ή να τραυματιστούν κάποιοι. Έτσι. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, αξίζει η απόδοση τη Άστον Βίλα όπω άξιζε και πριν από τρει εβδομάδε του πάω. 100. Το 8. 100. Και νομίζω ότι δικαιωνόμαστε πλήρω. Δεν γίνεται ομάδα που είναι στο μείον ένα από την κορυφή, που ε, είναι στην καλύτερη φόρμα από όλε, που μέσα στην έδρα τη το έχει κάνει το Βίλα Πάρκ, το έχει κάνει κάστρο από τα λίγα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αν μου τη δίνει το 15. Μπορεί να κάνει κάποιο κασάουτ, ξέρετε. Έχει ένα Παιδί καθεί... είμαι και εγώ, θα το πάρω. Ναι, έχει ανακαλυφθεί <laughs> το κασάουτ πλέον. Έτσι, έχουν <laughs> αλλάξει εποχέ στο στοίχημα. Λοιπόν, ε... Και προσέξτε τώρα, να πάμε στην άλλη κάρτα μα στη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ. Για να κάνουμε τον παραλληλισμό, mm -hmm. οι αποδόσει αυτέ διευκρινίζουμε είναι πριν του αγώνε τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Του σημερινού αγώνε. Εσεί ήδη ξέρετε τα αποτελέσματα, 8 η ώρα που Μπράβο. βγαίνουμε τα Εσεί τα ξέρετε. Εμεί δεν τα ξέρουμε. Είναι οι αποδόσει του Στίχημαν πριν παίξουν ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Το ξαναλέμε. Ξέρουμε δηλαδή τα αποτελέσματα μόνο του Παναθηναϊκού που έχασε στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, και του Πάοκ που πέρασε από την Τρίπολη με 4. Που Αυτά. για μας αυτή τη στιγμή ο Πάοκ είναι μόνο πρώτο. Μπράβο. Και έχουμε. Πρώτη την ΑΕΚ στο 2,50. Ναι. Δεύτερο τον Ολυμπιακό πλέον στο 4. Ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Mm -hmm. Και μαζί πλέον Παναθηναϊκό και Πάοκ στο 4,5. Ναι. Έτσι. Προσέξτε τώρα, ο Πάοκ ήταν στο 8. Προσέξτε κάτι ακόμα. Να είστε σίγουροι ότι αν δεν υπήρχε η απόφαση τη κυβέρνηση για κλειστά γήπεδα και ο Πάοκ περίμενε και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Παναθυλαϊκό στη γεμάτη τούμπα, αυτό το 4,5 θα ήταν ακόμα μικρότερο. Θα ήταν. Και είναι ξεκάθαρο, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτό είναι μια καθαρή αδικία. Καθαρή αδικία. Ο Πάοκ έπαιξε και σε γεμάτο φάλιρο και σε γεμάτη Φιλαδέλφια και σε γεμάτη Λεωφόρο και θα υποδεχτεί και του τρει με άδεια τούμπα εκτό και μακάρι να προσθέσω αν αλλάξει απόφαση. Ναι, δεν. Ε, επειδή άκουσα αρκετά, δεν τίθεται ζήτημα στοχοποίηση, αλλά είναι αδικία. Είναι του αδικία. Κατ, του κατσάσχημα. Ναι, είναι άσχημο το πρόγραμμα. Είναι άσχημο το πρόγραμμα. Του κατσάσχημα. Και οι Άκοι θα αποδεχτέσουμε τον Παθναϊκό στι 14 πλέον Γενάρη και αυτή χωρί κόσμο. Αδικία. Ναι. Έπαιξε τη με γεμάτη λεωφόρο. Έτσι. Ε, την αδι... Αδικούνται κάποιε ομάδε από αυτό το πράγμα. Και αυτό που αδικείται λιγότερο είναι τελικά. Ο καθήλυν υπεύθυνο, ο, 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 φτέχτης, φταίχτη εισαγωγικά φταίχτη, γιατί δεν φταίει το σωματείο, έτσι. φταίνε οι κάφροι αυτό. που έχουν όλα τα σωματεία. Έτσι. Ε, τα λιγότερα θα τα παίξει ο Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει με 5-6 εκτό, εντό έδρα συνέχεια, αν θυμάστε, στην αρχή του πρωτοθέματο και τώρα πέσει συνέχεια εκτό. Ναι. Που σημαίνει ότι τον πονάει πολύ λιγότερο αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση. Θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Προλαβαίνει η κυβέρνηση να διορθώσει την αδικία, αυτή. Σαφώ. Το λέει ευθέω. Ναι. Προλαβαίνει να διορθώσει την αδικία. Αν θέλει από το νέο έτο. από υπάρχουν και άλλα μέτρα που έχουν προταθεί Ακριβώς. και ανακοινωθεί. Δεν κερδίζει κανένα τίποτα. Κανένα τίποτα. Τι, με άδειε κερκίδε. Χθε στο βόλεϊ είδαμε Μ. παιχνίδια ναι. με γεμάτε κερκίδε. Όχι του Ολυμπιακού, αλλά είδαμε παιχνίδια με γεμάτε κερκίδε. Στο βόλεϊ που σε αγώνα βόλεϊ γίνανε τα, τα επεισόδια. Ακριβώ. Θέλω να πω μόνο για το project του ΠΑΟΚ δύο πράγματα. Αυτή, αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο, στο γήπεδο με τον φετινό ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί έχει μια ομάδα που έχει και ελληνικό κορμό, έχει έναν πολύ καλό προπονητή που διαφωνώσει πάρα πολλά μαζί του α, όταν ανοίγει το στόμα του. Αυτό πήγα να πω. Αλλά ο άνθρωπος είναι προπονητάρα. Ναι, ταπεινή άποψη. Ο Λουτσέσκου είναι από τους κορυφαίους στο τερέν και μέσα ναι, 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 και ναι. από του χειρότερου, αν όχι ο χειρότερο που έχουμε δει εδώ και ναι, πολλά χρόνια. Ναι, από το τερέν και έξω. Έτσι. Α, αυτό ξεκάθαρο. Ε, Ή... Και δεν είναι μόνο αυτό. βλέπεις τον Πάοκ και σου αφήνω έξω το, γυναικείο, το, το ποδόσφαιρο γυναικών, μάλλον πρωτάλληλο γυναικών, που ανέκαθεν ο Πάοκ ήταν η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Είναι στην ΚΑΠΑ 19 τη Super League συν 1 από τον Αστέρα Τρίπολη στην πρώτη θέση. Στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15 επίση στην πρώτη θέση με 6-0. Έξι νίκε, έξι παιχνίδια. Μεγάλη υπόθεση. Έρχονται και άλλα για αυτό τον Μπάουκ. Μιλώντα πάντω μόνο για τη στοίχημα Super League, πάντα μένοντα εκεί στην ίδια κάρτα με τι αποδοσει mm -hmm. Και χωρί να ξέρουμε τι έκανε χθε η ΑΕΚ, και θα σταθώ στην ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ είναι πρώτο φαβορή και χωρί το ματ στο Αγρίνιο. Έτσι, Βεβαίως. για αποδόσει. Η ΑΕΚ ορθώ πλέον έχει περάσει πρώτο φαβορή. Για δύο πολύ απλού λόγου. Πρώτον, διότι πολύ απλά ενδεχομένω τώρα που μιλάμε να είναι πρώτη ήδη. Ναι. Κάλυψε δηλαδή μια απόσταση μείον 4 από τον Παθναϊκό. Τον προσπερνάει αν έχει κερδίσει στο Αγρίνιο. Έτσι. Okay. Αλλά ακόμα και, να μην... και με ισοπαλία πάλι τον προσπερναει mm -hmm. Θα είναι και είναι καλύτερη ισοβαθμία. Mm -hmm. Λοιπόν. Και επίση η είναι πρωταθλήτρια. Είναι ταμπλούχο. Πάντα το μετράνε αυτό οι bookmakers. Σαφώ. Και δεν έχει πλέον Ευρώπη. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Το ότι δεν έχει Ευρώπη σημαίνει και ξεκούραση και σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν τραυματίε. Η είναι οπότε πολλή... οπότε και ο Παναθυριακό δεν είχε Ευρώπη. Ο Παναθυριακό όμω έφυγε από την Ευρώπη με γκρίνια. Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ έφυγε από την Ευρώπη με, με ψηλά το κεφαλαίο. Το... Οκ, okay, εντάξει, με, το με πάλεψα. Το, με το what if. Ναι, ο what if. Τι θα γινόταν, ναι, ναι. What αν είχα if. τον πινέδα, αν είχα τον ένα, αν είχα τον άλλο. Αν ναι, είχα ένα πιο βατό όμιλο, άμα ναι, είχα. Ναι ναι, 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 εντάξει. Η ΑΕΚ έπαιξε ένα όμιλο τσαμπερλίμπ ουσιαστικά. Αυτό. Λοιπόν, δεν ενόχλησε τον οργανισμό ΑΕΚ ο αποκλεισμό. Αντιθέτω, ο Παναθυριακό και εδώ θα φανεί γιατί όλε οι ομάδε okay. το ζουν αυτό. Τώρα θα φανεί πώ θα διαχειριστεί την κρίση. Αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Στίχημαν έβγαλε πλέον τον Παθναϊκό μαζί με τον Πάοκ Τέταρτο. Και εδώ διαφωνώ. Ο Πάοκ έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Συμφωνώ. Σε αποδόσει. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει. Δηλαδή, τα νούμερα ίσω να είναι ναι. σωστά. Αλλά όταν ε... βάζει και το iPhone. Δηλαδή, μέσα. εγώ αν έβγαζα αποδόσει, θα έβγαζα την iPhone εκεί που είναι. Μετά θα έβαζα τον Πάοκ. Μην ξεχνάμε ότι ο Πάουκ παίζει και την καλύτερη μπαλά αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Και έχει και του τρει μέσα, ακόμα και σε άδεια τούμπα. Δεν πάβει να του έχει στο σπίτι του. Okay. Μετά τον Ολυμπιακό και μετά, τελευταίο τον Πάουκ. Το, το Παρδενικό. Για τον απλούστο λόγο αυτό που είπε, και, και αυτό είναι. Πώ θα διαχειριστεί στην παρούσα φάση την κρίση που περνάει, Ο είναι σε κρίση. Ναι. Το είδαμε στο Βικελίδη. Που έχασε. Το είδαμε με τη Μακάμπη. Που αυτό έχασε. για μένα είναι το νούμερο 1. Η ναι. Μακάμπη είναι το νούμερο 1. Ναι. Ένα... Το είδαμε και χτε που έχασε. Με έναν τρόμο. Με έναν τρόμο το οποίο είναι πολύ καλά. Ναι, είναι έχει καλά. Να χάσει δύο μήνε. Ναι, 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 είναι καλά. Αλλά και πάλι, όταν είσαι ο Παναθυναϊκό και διεκδική πρωτάθλημα και, και, και προηγείσαι, αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσει. Προφανώ έχει θέμα μπρινιόλι. Ναι. Τώρα το πώ θα το λύσουνε, ναι. ρωτήστε τον κύριο Αλαφούζο, ρωτήστε τον κύριο Γεωβάνοβιτ, δεν αφορά εμά. Είναι ξεκάθαρο ότι το μυαλό του μπρινιόλι δεν είναι στο τερέν. Όχι. Είναι εκτό τερέν και το μυαλό είναι ότι χειρότερο, ειδικά για τον τερματοφύλακα. Αυτό. Ειδικά για τον τερματοφύλακα, έτσι. Είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ένα Αυτό άνθρωπος... γινόταν με τον Κατσίνοβιτ που ναι. δεν ήταν τερματοφύλακα. Ε, ναι, τώρα σκέψω ένα άνθρωπο ο οποίο. Δεν είναι, τώρα φρέσκα είναι. Ε, στο, στο Τελαβίβα, α πούμε, τη Μακάμπη έχει πιάσει τα Μη θυμηθώ με τη Μαρσέγη, στη Μασαλία. Έπρεπε να στηθεί άγαλμα στον Πρινιόλ. Άγαλμα. Και πάρα, πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Πρινιόλ είναι μακράνο κορυφαίο τερματοφύλακα εδώ και μια διετία. Με μεγάλη διαφορά. Και τώρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι θέμα τάλεντου. Το μυαλό του είναι στην ανανέωση. Απλά όταν ο αμυντικό χαφ κάνει λάθο και κάνει μια λάθο πάσα. Ναι. Θα τον κάλυψε ο Στόπερ. Υπάρχουν άλλοι τέσσερι από πίσω ναι, να τον κάλυψουν. Εδώ καλύψουν. δεν υπάρχει, δεν σε καλύπτει κανεί. Γι' αυτό είναι τόσο γοητευτική η θέση του τερματοφύλακα ναι. και. Ναι, ναι τέλο πάντων. Όπω και να έχει. Και ο Μπρινιόλ είναι μέρο του ίδιου προβλήματο. Mm -hmm. Δεν είναι αποκομμένο. Είναι σε κρίση ο να δούμε αν θα την ξεπεράσει. Πόσο γρήγορα θα την ξεπεράσει. Ε, στα δικά μου τα μάτια δεν πρέπει να πειραχτεί ούτε ο Μπρινιόλη ούτε ο Γεωβάνοβιτ. Αν ρωτάτε εμένα. Okay. Αυτή είναι. Okay, όχι ναι, γιατί ναι. κλασικοί Ελληναράδε από χτε έχω διαβάσει αναθέματα. Καλά για το μαλί του Μπρινιόλη, τι, έχω, τι έχω διαβάσει ναι, το μαλίτ του. Ε, να το πω. Εγώ <laughs> δεν μπορώ να πω τίποτα. Μισώ. Ε, όχι, να το πω. <laughs> όχι, αυτό <laughs> είναι κανονικό <βάλει. laughs> Να το πω. Πες το. Η αίσθηση μου είναι γιατί είχα φίλο που ήταν έτσι. Φοράει περουκίνη. Λε. Όχι, λέω. Υπογράφω. Ο Μπρινιόλη. Ναι. Και του σηκώθηκε από τον αέρα. Από τον υδρότα. Ah, όταν φορά περουκίνη, επειδή είχα φίλο μου που έκανε ακριβώ το ίδιο. Ναι. <laughs> όταν παίζαμε μπάλα και ίδρωνε πολύ. <laughs> και ειδικά με τι ανθυμιάσει το χειμώνα με τη ζέστη ναι, που ναι, ναι, μάγουλα, <laughs> σηκωνόταν οι τρίχε του... Τι ωραίο. Ναι. Νομίζω είναι περουκίνη. Αγκαλίτσα. <laughs> <Εντάξει. laughs> Ευχούλη. <laughs> Ευχούλη. <laughs> Πλάκα κάνουμε. Έτσι, τρολάρουμε λίγο. Μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. <laughs> δεν ξέρω, έχω χρόνο, θα σου το πω. Δεν έχει σημασία. Το Ο καλύτερο ενημερώνει είναι ο Αμπουμπακάρ τη Μπεσίκτα. Ναι. Αυτό που βάλει και τον γκολ με τη Βραζιλία ναι, ναι, και μετά ναι. έφεγε την κόκκινη στο ναι, Βέλγιο. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίο, πολύ φίλο μου, ε, απουσίασε από τα τελευταία δύο παιχνίδια τη Μπεσίγκτα ω τραυματία. Και είχε ποτέ. φύγει να πάει να βάλει μαλλί. <laughs> <laughs> νομίζω το έκανε το καλοκαίρι και ο, ο, ο... Μπερνάρα. Ο Μπερνάρα. ήταν σε off season. Όχι, ήταν... ξεκίνησε η προετοιμασία. Έλειπε τι πρώτε μέρε προετοιμασία, yeah, εάν στο, θυμάμαι καλά. Στο. Επιτρέψτε με, συγχωρήστε με αν κάνω λάθο. Όχι, όχι, έτσι, 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 έτσι είναι. Έλειψε και τώρα αρχίζει και φαίνεται. Τώρα βγαίνει το μάλι yeah. του Μπερνάρ. <laughs> ε, τρίξε, Άμα τρίξε, τα Άμα τα δεις δει τον Μπερνάρ, αρχίζει και αποκτάει μαυρίζει εδώ πολύ. <laughs> λοιπόν, αυτά με τι τρίχε. Ε, επιστρέφουμε <laughs> στη Super League, στη Χιμάν, ε, να κάνουμε λίγο τον παραλληλισμό. Mm. Ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, όπω είναι τη Premier League, που για μένα είναι το κορυφαίο του πλανήτη. Βλέπετε ότι είναι τρει-τέσσερι ομάδε μαζί, έτσι. και το απολαμβάνουν. Το χαίρονται. Το γουστάρουν. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. <laughs> έρχονται γιορτέ. Είναι... Όποιο έχει πάει στην Αγγλία και έχει ζήσει ένα μάτσο, ειδικά τι μέρε των γιορτών, καταλαβαίνει γιατί πράγμα μιλάμε. Και ε, έχουμε τώρα το δικό είναι μας. Όνειρο, είναι όνειρο να βλέπει παιχνίδι τη Boxing Day στην Αγγλία. Ναι, δηλαδή, δείτε και βίτα γκρι. Και να σου λίγο ό,τι θέλετε. Αλλά η Premier League δικά είναι η επιτομή, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα. Θα παίξουν, παίξαν χτε θα παίξουν και δύο μάτς σήμερα και θα παίξουν και την τελευταία αγωνιστική αγωνιστική Τετάρτο-πέμπτη τώρα, κυρίω την Πέμπτη τα περισσότερα. Ναι. Μάτς. Και μετά ξανά στι 3 Γενάρη. Από χτε κιόλα που είδα το μάτς στην Τρίπολη και είδα και το μάτς στο Περιστέρι, αυτή η άδεια κερκίδα. Δηλαδή, καλύτερα να τα αναβάλαμε όπω κάνανε οι Τούρκοι αυτό. μετά τα μπουνίδια. για Η αναβολή είναι άλλο πράγμα. Αλλά να γυρίζαμε και τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Αυτέ οι άδειε κερκίδε, αυτό το ψυχρό παγωμένο πράγμα. Είδα έναν Πάοκ να, να παίζει την μπάλα που ξέρει να παίζει. Και ήταν αυτό το πράγμα. Ρε φιλέ, είναι, είναι άχαρο. Γήπεδο, άχαρο. Είναι ψυχρό, είναι άχαρο. κακό. Στο λέω εγώ που με έφαγε 19 χρόνια το ΟΑΚΑ. Σωστό. Και αν είχε και κόσμο, δηλαδή είχε 10-12 χιλιάδε, την ένιωθε αυτή την παγωμάρα. Γιατί ήταν ένα εδώ και ένα απέναντι με 10 χιλιάδε. 1.400 άτομα ναι. σε γύπη 33.000 θέσεων. Ναι, Παγκρίτιο, το λάρα ρε Δεν δε, 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 δε <laughs> δε μπορεί να παίξει τώρα με κενέ κερκίδε. Και προσέξτε, έχουμε ένα πρωτάθλημα και αυτό είναι κάτι το επίση το λέμε συνέχεια. Mm -hmm το οποίο το, κακό κακόμυρο είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε για πρώτη φορά, γιατί εγώ είμαι 54 στα 55. Προσπαθώ να έσκαβα τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε είχαμε τέσσερι ομάδε μαζί να κυνηγάνε τίτλο. Μέχρι τρει θυμάμαι. Ε, 80. Πότε ήταν, Λάρι Σάεκ και. Όχι, μου ήταν. ήταν. Ναι, 3 ήταν. Λάρι Σάεκ, και λίγο Πάοκ τότε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λάρι Πάοκ. Δεν ήταν τέσσερι. Σωστά. Ναι, δεν μπορώ 24. να Παλεύω να στύψω το μυαλό μου. Ακόμα και τότε να ήταν αυτό, ήταν το 88 που λε με τη Λάρισα. Που το, λοιπόν, ακόμα και η Λάρισα να είναι από το 88 έχουν περάσει 25 χρόνια. 30. 30. Λοιπόν, 35. Για όνομα του Θεού. Έχουμε τέσσερι ομάδε. Πάνε αυτό που λένε στι υποδρομίε, στι στις <χαι> κούρσει, μουσούδι, μουσούδι. <χαι> ναι, μία ο ένα, αυτό τρελαίνει όσου ασχολούνται με τον υπόδρομο, του τρελαίνει ακριβώ αυτό να βλέπουν τον αλόγο τα, 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 τα τις μουσούδες. Λοιπόν, γκανιάν. Ναι, Γκανιάν. <laughs> λοιπόν, πάνε έτσι. Δηλαδή, ήταν ο Παναθηναϊκός. Χτες το βράδυ πέρασε ο ΠΑΟΚ. Εάν έχει κερδίσει η ΑΕΚ, ξέρει εσείς τώρα. θα το ξέρετε, μπορεί να έχει περάσει πρώτη η ΑΕΚ. Δηλαδή, και ε, μεσοβδόμαδα, για να πάμε και στην τελευταία μας κάρτα. Δυνητικά, ας πούμε, μπορούμε να έχουμε μέχρι και ένα πρωτάθλημα που θα είναι... Τέσσερι ομάδε σε ένα βαθμό διαφορά. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ποιο μπορεί εμένα να μου αποκλείσει, αν κέρδισε και ο Ολυμπιακό εχθέ, ναι. ότι δεν κερδίζουν στη ΣΕΡΕΣΙΑΕΚ, που είναι μια. Σε εισαγωγικά έτσι, οι Σέρε είναι κούκλε. Αφιλόξενη έδρα. Και καλή ομάδα έχει φτιάξει ο Παύλο Γκαρσία. Δεν κερδίζει ο προβληματικό Παναθναϊκό στο Βόλο. Και σκαλώνει, α πούμε, και ο Πάοκ στην Κυφυσιά. Έτσι. Μπορεί ο Ολυμπιακό παίζει την έδρα του ατρόμου του, οποίου είναι καλά. Μπράβο. Αλλά... Λοιπόν, και μπορεί να κερδίσει και να πάει πρώτο Ολυμπιακό. Δηλαδή ναι. να έχουμε μια τετράδα να έχει αλλάξει εντελώ από Έτσι. Κυριακή μέχρι Πέμπτη. Εντελώ. Να έχουν τέσσερι διαφορετικοί κλητήρε τη πρώτη θέση. Κλητήρε. Λοιπόν, Τετάρτη έχει Άρη Λαμία και Βόλο Παθηναϊκό. Ο Βόλο είναι ανεβασμένο. Mm -hmm. Ξεκάθαρα είναι mm -hmm. ανεβασμένο mm -hmm. ο Βόλο. Ε, έχει να χάσει τέσσερα παιχνίδια, δύο νίκε, δύο ισοπαλίε. Ο Παθηναϊκό δεν ξέρω πώ θα εμφανιστεί. Όχι. Το σίγουρο είναι ότι το 35 45... δεν παίζεται. Ξεχάστε όχι, το. Όχι. Το, delete. Αυτό που αξίζει να κάνετε είναι να παίξει τον γκολ Γκολ που είναι πλούσιο. Οκ. Okay. Τρογγολί συνέχεια. Μ αρέσει, μ αρέσει. Και ο Λοντίκη να παίξει, και ο Λοντίνγκι να έκανε φάβα με τη μακάμπη. Καλά, ναι. Του πέρασε μπάλα από πάνω του. Λοιπόν, ομοίω αυτό ισχύει και για το παρσεραϊκό Σάικ και για το Κιφσιά Πάοκ. Θυμίζω -Πάοκ και το Κιφσιά Πάοκ που έκοψε δύο βαθμού από την ΑΕΚ. Και μιλάμε για τι δύο ομάδε που βάλουν τεσσάρε σε αυτή την αγωνιστική. Και κάτι από εμπειρικά θα το πω. Όποτε ο Πάοκ πηγαίνει σε μάτ ψηλωμένο. <laughs> δεν περνάει καλά. Θυμηθείτε το. Κάντε του παραλυσμού και τι συγκρίσει. Ναι, Τελευταία κατεβαίνει. φορά έγινε με την ΑΕΚ. Ειδικά όταν κατεβαίνει προ τα κάτω, ναι. ναι. Ο Πάοκ πρέπει να κυνηγάει. Αν πάει ψηλωμένο, να το φοβάστε. ναι, μοιάζει λίγο με την εθνική ομάδα. Σαν την <η> Εθνική, τούμπανο. Σαν φαβορή και ψηλωμένη εθνική. Να χρειάζεσαι γκολ στο 91 στη βαλέτα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Άρα δεν παίζουμε καμία απόδοση φαβορή ούτε το Ολυμπιακού, ούτε Παθηναϊκού, ούτε Πάο, ούτε ΑΕΚ. Καλά, αυτά είναι εκ των όνων ουκάνευ. Κυνηγήστε ε. τα γκολ γκολ και καλά θα περάσετε. Αυτή είναι η άποψή μου για τη στοίχημα του Super League τη uh, Τετάρτη και τη Πέμπτη, χωρί να ξέρουμε, ξαναλέω, τα δύο μάτια τη Δευτέρα. Έτσι. Έτσι, είπαμε και τι μακροχρόνιε. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Έχει, είπαμε και Ισπανία και Γαλλία και, και Λιγά ε, ναι. ε, Τι άλλο. Ε, α, έχει ένα derby. Εξαναβολή Crystal Πάλα Μπράιτον. Είναι το τρέπι <σχ> του Μη 23 αυτό. <σχ> Όπω έχει πάει στο <σχ> Λονδίνο, ξέρω <σχ> ότι είναι το νότιο Λονδίνο συνδέεται με αυτό τον αυτοκινητόδρομο μέχρι τον Μπράιτον. Και ο λόγο που. Καλά, <σχ> αγωνιστική είναι γλάρι, Ναι. <σχ> αγωνιστική είναι η λόγη που. Ναι, μετά το 1975 <σχ> προέκυψε αυτό. αυτή η κόντρα και γι' αυτό γίνανε και γλάρι, επειδή <σχ> οι άλλοι έχουν τον Αετό. Η Ήγκλη στο παρατσούκλι των Μεν. Έπρεπε να γίνει Ναι, μπράβο. Λοιπόν, γενικώ έχει παιχνίδια μεσοβδόμαδα, αλλά το κουπόν δεν λέει πολλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μην ξανεχτείτε. Παίξτε κυρίω με τα goal-to-goal του Super League που αναλύσαμε. Ό,τι άλλο θέλετε από πρέμι και τα λοιπά στο Bet Sellers. Και έχετε καλό επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε αυτό πάμε με ρέγουλα. Ναι, ρέγουλα τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο έρχεται. Να φτάσουν οι γιορτέ. Να μπει και το νέο έτο. Και εμεί εδώ θα τα ξαναπούμε. Είπαμε. 8. 8. 8, 8, 8, Γενάρη. 8 Γενάρη. Καλή χρονιά. Καλή τα λέμε. Μπια. για χαρά. Ciao.